Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις 25 Ιανουαρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών της Οδού Κατακόλου στον πύργο. Λόγω της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί καμουφλαρισμένη σε ταράτσα σπιτιού, ωστόσο το αίτημα των περιοίκων για χορήγηση προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε. Γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρεία μπορεί κανονικά να ολοκληρώσει την διαδικασία εγκατάστασης αλλά και λειτουργίας της συγκεκριμένης κεραίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κεραία των εργατικών κατοικιών είναι η 16η που τοποθετείται μες στον αστικό ιστό του Δήμου Πύργου. Απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλίας η αίτηση των κατοίκων των εργατικών κατοικιών της Οδού Κατακόλου για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, προκειμένου να μην τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνίας σε συγκεκριμένο οίκημα και να σταματήσουν οι οποιασδήποτε εργασίες για την εγκατάστασή της. Δυστυχώς το αίτημα απορρίφθηκε από την πρόεδρο, η οποία εκδίκασε τη συγκεκριμένη υπόθεση. Με το τελειολογικό προφανώς ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την υγεία των κατοίκων. Η κεραία παραμένει, θεωρώ ότι μέχρι να εκδικαστούν και μέχρι να εκδικαστεί η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων, η εταιρεία δεν θα προχωρήσει στην εγκατάστασή της, στην ολοκλήρωσή της. Θα αναμένει την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο και να πράξει αναλόγως. Η εκδίκαση της κυρίας αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων ορίστηκε για τις 25 Ιανουαρίου. Ωστόσο, βάσει της προσωρινής απόφασης, η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει κάθε δικαίωμα πλέον να προχωρήσει στην εγκατάσταση και λειτουργία της συγκεκριμένης κεραίας. Οι περίοικοι των εργατικών κατοικιών, ο Δήμος Πύργου αλλά και οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στο 10ο νηπιαγωγείο ζητούν να μην εγκατασταθεί κεραία, διότι υπάρχει κίνδυνος από την ακτινοβολία για την υγεία αυτών και των παιδιών τους. Η κυρία αίτηση εκδικάζεται τον Γενάρη του 2023, αν θυμάμαι καλά, 25 Ιανουαρίου. Οπότε εκεί θα αναμένουμε την απόφαση στην οριστική όσον αφορά την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Τίποτα δεν έχει χαθεί, από ό,τι μου είπαν και οι συνάδελφοι. Από εκεί και πέρα επαφείται στην κρίση του δικαστή, ο οποίος θα εκδικάσει την συγκεκριμένη υπόθεση για το αν θα εγκρίνει ή όχι την εγκατάσταση της συγκεκριμένης κεραίας. Από την πλευρά της, η εταιρεία τονίζει ότι έχει πάρει έγκριση για να τοποθετήσει την κεραία από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Επιπλέον, αυτή δεν είναι η πρώτη κεραία κινητής τηλεφωνίας που θα εγκατασταθεί και θα λειτουργήσει μέσα στον αστικό ιστό του πύργου, αλλά συνολικά η 16η. Επιπλέον, βρίσκεται στα κατώτατα όρια των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που θα μπορούσε να εκπέμπει, συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Από πληροφορίες που είχα από τους συναδέλφους οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση, τον κύριο Βλαχαντώνη και τον κύριο Λαμπρόπουλο, μου είπαν ότι είχαν προσκομίσει στην αίτηση τη συγκεκριμένη και πραγματογνωσίνη από ειδικό επιστήμονα του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος πιστοποιούσε το πρόβλημα, το ενδεχόμενο πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρχει και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την υγεία των περιοίκων. Κάθε χρονιά και με μια κρίση έρχεται αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία. Τα προηγούμενα χρόνια συζητούσαμε για την πανδημία και φέτος την κουβέντα μονοπωλία, ακρίβεια αλλά και η ενεργειακή κρίση. Εκεί πέφτει και το βάρος των μέτρων που ανακοινώνονται από την πλευρά της κυβέρνησης, όπως η νέα επιταγή ακρίβειας μέσω του Market Pass. Το κρίσιμο θέμα έχει να κάνει με τις περιορισμένες επιλογές, με τους πολίτες να επιλέγουν με μέτρο και με τους παραγωγούς να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να απορροφήσουν τις τιμές του εορταστικού τραπεζιού. Τις προηγούμενες περιόδους η πανδημία ήταν στο προσκήνιο και αυτό με τον ένα ή τον άλλον τρόπο επηρεάζει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Φέτος η εξίσωση περιλαμβάνει την βασική συνισταμένη της ακρίβειας. Ψωνίζει, αλλά όχι όπως ψώνιζε πρώτα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι καταναλωτές ψωνίζουν με μέτρο και αν υπολογίσει κανείς το μέτρο και των προηγουμένων ετών, καταλήγει στο σταγονόμετρο, έτσι ώστε να διαμορφωθεί το περιβόητο πια εορταστικό τραπέζι. Εδώ σήμερα κάτι έγινε, να πω την αλήθεια, ήρθε κόσμος. Τουλάχιστον δεν παίρνανε την ποσότητα που παίρνανε παλιότερα, αλλά ένα μπουκαλάκι κρασί για το τραπέζι τους το πήρανε. Έχει καθυστερήσει λίγο ο κόσμος με τις ελιές και με τις άλλες εργασίες. Περιμένουν τα λεφτά να πέσουν τώρα συντάξεις και μισθοί και πέρα κτλ. Από εδώ και πέρα πιστεύουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα ανέβει η δουλειά, θα είναι καλή και πολύ καλή, μπορώ να πω. Περιτά ψώνια και άλλες πολυτέλειες δεν μοιάζει να έχουν θέση στις φετινές επιλογές. Σε ό,τι αφορά το εορταστικό τραπέζι, ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Φέτος θα φάμε κοκόρια από το σπίτι μας. Η ουσία είναι πάντως ότι από την πλευρά των παραγωγών γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι τιμές να διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα. Φέτος έχουν πέσει πάρα πολύ σχετικά σε όλα τα προϊόντα. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν έχει να πληρώσει υποχρεώσεις, οπότε πρέπει να είμαστε και εμείς μαζί τους. Οι τιμές είναι σε χαμηλά επίπεδα, μπορώ να πω. Δηλαδή, ήδη με τα περσινά μπορεί και ορισμένα πράγματα να είναι και σε πιο χαμηλή τιμή. Πατάτες, ντομάτες. Οι τιμές πώς τις βλέπετε? Καλές είναι. Καλές είναι. 1 ευρώ, τα πάντα λέγανε. Όχι πολύ. Καλά, καλά. Η μαναβική είναι η φθηνότερη.
τώρα τα κρέατα και αυτά είναι στα ύψη. Στα ύψη. Με τις τιμές των κρεάτων να παρουσιάζονται αυξημένες, εδώ έχει επηρεάσει ιδιαίτερα το ενεργειακό κόστος, η Μαναβική είχε την πρώτη επιλογή σήμερα στην λαϊκή αγορά της Καλαμάτας. Σήμερα εντάξει, είχε αυξημένη κίνηση λόγω των εορτών. Ψώνισε ο κόσμος. Πιστεύω ότι και το Σάββατο θα έχει πάρα πολύ κόσμο και θα ψωνίσει. Από την άλλη, πολύ καλές επιλογές μπορούσε κανείς να διακρίνει και στα ψαρικά. Είναι μια κρύα μέρα, αλλά ο κόσμος είναι θετικός, έχει βγει στην αγορά, είναι χαρούμενος, έχει μπει στο πνεύμα των γιορτών. Είναι ευχαριστημένος από τις τιμές, γιατί οι τιμές είναι όσο προσπαθούν και εμείς προσπαθούμε σαν έμποροι και γενικότερα από το κράτος να υπάρχει μια ευκολία στο να μπορεί να ψωνίσει ο καταναλωτής, ο μέσος καταναλωτής και ο λιγότερο που μπορεί να πληρώσει κάποια παραπάνω χρήματα. Οι τιμές είναι στάνταρ, δεν υπάρχει αύξηση, τουλάχιστον στα είδη τα δικά μας δεν υπάρχει, σε κάποια ιδιαίτερα ίσως προϊόντα μπορεί να υπάρξει μια μικρή αύξηση. Και αυτό λίγο περισσότερο ίσως στα μαλάκια, τα οποία είναι και θέμα νηστείας τώρα. Αλλά μιλάμε τώρα της τάξης των 50 λεπτών, αντί το πολύ το 1 ευρώ αύξηση. Εν μέσω εορταστικής περίοδου, τα χαμόγελα μικρών και μεγάλων περισσεύουν στην στολισμένη Πάτρα, την ώρα που αυξάνονται και οι παραγγελίες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Το νόμισμα όμως έχει δύο όψεις, αφού υπάρχουν και οι πολίτες που ζητούν τη βοήθεια των κοινωνικών δομών για τις γιορτές, ζώντας κάτω από τα όρια της φτώχειας, χωρίς φαγητό και ζεστασιά. Δεκάδες άνθρωποι έχουν φιλοξενηθεί και στο υπνοτήριο στέγων του Δήμου Πατρέων. Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα η αγορά της Πάτρας. Βόλτες, αγορές στη στολισμένη πόλη με τη συνοδεία μελωδιών που ακούγονται από τα μεγάφωνα και χαμόγελα. Μέσα στις ημέρες αναμένεται να αυξηθεί και η κίνηση. Ήδη οι παραγγελίες για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, που είναι φέτος πιο τσούχτερο, έχουν πάρει φωτιά και αναμένεται να ξεκινήσει η παράδοση των παραγγελιών. Το Πέμπτη Παρασκευή να φεύγουν οι παραγγελίες. Διαμορφώνονται τα πράγματα σε σχέση με τις τιμές για αρχή. Οι τιμές, το έχουμε ξαναπεί, είναι 20% πάνω από πέρσι. Όλα είναι πάνω από πέρσι. Δεν είναι κάτι που μπορεί να ελεγχθεί και να συγκρατηθεί, γιατί και εσείς σηκώνετε ένα βάρος μεγάλο από τα μεταφορικά, την ενέργεια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να απορροφήσουμε άλλο τις τιμές, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια και τα μεταφορικά. Έχουν ανέβει και οι τιμές των κρεάτων πάρα πολύ. Καλή είναι η κίνηση στο κατάστημα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θεωρώ εντάξει. Τώρα γενικότερα θα δυσκολευτεί ο κόσμος με όλες αυτές τις αυξήσεις. Στην ενέργεια είναι μεγάλες οι αυξήσεις και δυσβάσταχτες, όπως και στις πρώτες ύλες. Ελπίζουμε να πάμε καλά και σε αυτές τις γιορτές. Στην αντίπερα όχθη όμως υπάρχουν και οι άνθρωποι που περνούν δύσκολα, με τον απολογισμό της δράσης, της δομής, του ξενών υπνοτηρίου αστέγων να καταδεικνύει την κατάσταση που υπάρχει. Όποιος έχει ανάγκη, βρέθηκε για μία περίοδο της ζωής του έξω από τη δυνατότητα να το έχει στο σπίτι του, μπορεί να έρθει εδώ πέρα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πλυντήρια τα οποία έχουμε για να λύσει ζητήματα. Άμα δεν έχεις ρεύμα, πες τα... και στεγνοτήρια για να μπορεί να έρθει να κάνει να λύσει όλα αυτά τα θέματα. Να πω για αυτές τις δομές και πάλι ότι είναι πρότυπο γιατί λειτουργούν την παρέμβαση ΜΚΟ, εταιριών, ιδιωτικών φορέων, αλλά τα διαχειρίζεται ο ίδιος ο Δήμος μέσω βεβαίως του κοινωνικού οργανισμού και επομένως και με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους. Εξασφαλίζεται ο σωστός έλεγχος που πρέπει να γίνεται σε όλες τις δημόσιες δομές που φιλοξενούν συνανθρώπους μας και εξασφαλίζονται φυσικά και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτές. Όπως αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης, στα 3 χρόνια λειτουργίας του έχουν φιλοξενηθεί 208 άτομα, ενώ η αντιμετώπιση των αστέγων είναι ολιστική, με την παροχή υπηρεσιών από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και ψυχίατρο για την ενημέρωση και την υποστήριξή του. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, κατά καιρούς χρήση της δομής κάνουν και άνθρωποι που δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και απευθύνονται στη δομή ώστε να κάνουν ένα μπάνιο και να πλύνουν τα ρούχα τους.
Μετά από 2 χρόνια περιορισμών στην κανονικότητα εν ώψη των γιορτών, γύρισαν και τα κομμωτήρια της Ηλίας. Τα ραντεβού στα κομμωτήρια έχουν σχεδόν κλείσει για Χριστούγεννα αλλά και Πρωτοχρονιά. Την ώρα που στα ανδρικά κουρία η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα. Η μεγάλη ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος πλήττει και τα καταστήματα του συγκεκριμένου κλάδου, με τους κομμωτές να μιλούν για την χειρότερη οικονομικά χρονιά των τελευταίων 5 ετών. Αυξάνεται μέρα με την ημέρα η κίνηση στα κομμωτήρια, αφού τα ραντεβού κλείνουν το ένα μετά το άλλο, τόσο για την περίοδο των Χριστουγέννων, όσο και για την Πρωτοχρονιά. Άλλωστε, είναι η πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια που τα κομμωτήρια μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κανένα περιορισμό. Φέτος μπορώ να πω ότι είναι πιο καλή χρονιά. Έχει αρκετή κίνηση. Γενικά νομίζω ότι τα κομμωτήρια είμαστε ευχαριστημένα, αν κρίνω από το δικό μας. Έχει αρχίσει κίνητο ο κόσμος. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Είχε κλειστεί και ο κόσμος μέσα. Φοβότανε και πολύ τον ιό. Ελευθερώθηκε τώρα, ήρθε στο κομμωτήριο, θα φτιαχτεί. Υπάρχουν και ένα ραντεβού. Εντάξει, όλο και βρίσκεις, αλλά εντάξει, φαίνεται, ο κόσμος ζωντάνεψε. Για Χριστούγεννα όχι, δεν υπάρχουν κενά, υπάρχουν κενά και τώρα για την επόμενη εβδομάδα που προετοιμαζόμαστε για Πρωτοχρονιά. Αναλογική εικόνα και στα κουρία, όπως πλησιάζουμε στις γιορτές, τόσο αυξάνεται και η πελατεία. Όπως όλα δείχνουν, οι πολίτες θέλουν να εμφανιστούν διαφορετικοί τις ημέρες των εορτών, ακόμα και για λόγους ψυχολογίας. Δεν υπάρχει μεγάλη αύξηση. Πιστεύουμε ότι η κίνηση τα Χριστούγεννα είναι πεσμένη λίγο, αλλά πιστεύουμε ότι την Πρωτοχρονιά τα ραντεβού εκεί είναι κλεισμένα. Έχει αυξηθεί λίγο η κίνηση εν ώψη των εορτών. Βέβαια, περιμέναμε ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θα περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Να δούμε πώς θα κινηθούμε. Στα κομμωτήρια που απευθύνονται ως επιτοπλίστων σε γυναίκες, οι περισσότερες ημέρες εν ώψη των εορτών είναι πλέον καλυμμένες. Δεν συμβαίνει το ίδιο ωστόσο στα ανδρικά κουρία, όπου συνήθως η κίνηση είναι στο μεσοδιάστημα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Πέρυσι ήταν δύσκολη χρονιά, δουλέψαμε μόνο λίγες μέρες, ήταν μαζεμένος ο κόσμος. Τώρα πλέον μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς, δουλεύουμε διαφορετικά. Πέρυσι τα Χριστούγεννα ήταν πολύ καλύτερα. Φέτος πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα μετά τα Χριστούγεννα για την Πρωτοχρονιά. Όσο για το 2022, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θέλουν να φύγει και να μην ξανάρθει, ξορκίζοντας το κακό. Κάνουν λόγο για μία από τις χειρότερες χρονιές, αφού τα έξοδα πολλαπλασιάστηκαν, ενώ η ακρίβεια που μαστίζει την ελληνική οικονομία μείωσε εμφανώς την πελατεία τους. Πολύ δύσκολη χρονιά το 22, πιστεύω το 23 να είναι πολύ καλύτερο και να μην μας έρθει το ρεύμα όπως μας ήρθε πέρυσι, γιατί ήταν πάρα πολύ ακριβό. Ακρίβεια υπάρχει, εννοείται, διαφορά υπάρχει και στο ρεύμα και στα υλικά μας και στα προϊόντα μας, όλα έχουν πάρει αύξηση. Ο κόσμος βέβαια το γνωρίζει και θεωρώ ότι είναι και πιο δεκτικός, γιατί δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι παντού. Με ηλεκτροπληξία, δίχως προηγούμενο, κινδυνεύουν οι καταναλωτές, οι οποίοι μέσα στον επόμενο μήνα θα δουν τους λογαριασμούς τους, του ρεύματός τους, αυξημένους, ακόμα και σε ποσοστό 41%. Οι εταιρείες ανακοίνωσαν τις νέες αυξήσεις για τον Ιανουάριο, με την πολιτεία να καλείται για ακόμη μία φορά να καλύψει τους ανήμπορους. Να αντιδράσουν πολίτες, η αγωνία όλων χτυπάει κόκκινο την στιγμή που τα πάντα ανεβαίνουν, ενώ οι μισθοί και οι συντάξεις παραμένουν σε πλήρη στασιμότητα. Εγώ τώρα πλήρωσα για νερό και ρεύμα 250 ευρώ περίπου. Στα όρια τους έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, με την προοπτική να φτάσουν έως και 41% υψηλότεροι λογαριασμοί του ρεύματος τον Ιανουάριο, να βάζει θύλια στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Λογικό είναι, γιατί είναι ο πόλεμος που βρίσκεται. Από ό,τι ακούσαμε και λόγω του σκανδάλου του γνωστού που εμπλέκονται πρόσωπα και από τις 2 παρατάξεις, τις 4 παρατάξεις που όσες είναι, το Κατάρ απειλεί με εμπλοκή στο φυσικό αέριο. Άρα σημαίνει ότι θα κρυβούν όλα τα πράγματα, άρα η ενέργεια που είναι απαραίτητη για τα ζώα, για την παραγωγή τροφίμων και την κατανάλωση του καλοκαιριού θα είναι αυξημένη. Υποφέρει ο κόσμος, τι να κάνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τα μέτρα που έρχονται τώρα με την κυβέρνηση που υπάρχουν. Αυτά τα μέτρα θα υπάρχουν πάντα. Πάντα οι αυξήσεις θα έχουμε. Πώς θα αντέξουμε? Δεν θα αντέξει ο κόσμος, αλλα τι να κάνει, πρέπει να κάνει οικονομία. Αυτό που είπε ο Σόιμπλε, όσο και να τον κατηγορούμε ότι είναι μισάνθρωπος, είναι λογικό. Κλείνουμε το φως και βάζουμε ένα πουλόβερ παραπάνω. Και αν τον έχει και συνεχόμενη δουλειά, είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Και δύο να δουλεύουμε στο σπίτι, πάλι για τις υποχρεώσεις, δεν θα τα αποτέλεσμα. Με τους μισθούς που δίνουμε.
Και αυτό είναι το σημείο κλειδί. Άλλωστε για τον Ιανουάριο οι αυξήσεις από τους παρόχους αναμένεται από 18% να φτάσουν μέχρι και στο 41% μόνο για το ρεύμα, με τον προβληματισμό έντονο και τους πολίτες να ζητούν τα αυτονόητα. Τα πλαφόνα αυτά περνάνε, τα δικά τους, γιατί μόνο για το κεφάλαιο είναι αυτά που περνάνε. Για τον κόσμο δεν βοηθάει τίποτα. Τι δίνει τα επιδόματα αυτά τα ψίχουλα και κάνει τις αυξήσεις από την άλλη. Πού να βγει ο κόσμος. Και οι μισθοί. Και δεν είναι οι μισθοί που ξέρω και οι δύο να δουλεύουν. Πιστεύω η οικογένεια, σπίτι τέτοια, ξέρετε πώς είναι τα πράγματα. Πλαφόν δεν μπορεί να μπει. Αυτές τις μειώσεις που κάνουν, να πούμε, καλές είναι. Δεν βοηθάνε αυτά. Πρέπει να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς και να αύξηση της παραγωγικότητας. Όταν κλεινόμαστε στο σπίτι και δεν καταναλώνουμε και βλέπουμε μόνο τηλεόραση, δεν κάνουμε τίποτα. Πρέπει να βγούμε έξω να παράγουμε. Εγώ νομίζω πως θα ήταν καλύτερα να πάμε σε άλλες πηγές, ενώ το φυσικό αέριο να μας βοηθήσει, όπως το Windcraft ή το Solar Technique. Εκεί πρέπει να πάμε, νομίζω. Αυτό θα μας βοηθήσει πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα και να συνδεθούμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού Ολυμπισμού Δημήτρη Νικολακόπουλο, με τον οποίο θα συζητήσουμε τις πολλές δράσεις που τρέχει ο τομέας το τελευταίο διάστημα και όχι μόνο. Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές της Ολυμπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα γενικότερο σχόλιο για την πορεία της περιφέρειας, αφού μπαίνουμε στο τελευταίο έτος θητείας με την συγκεκριμένη σύνθεση. Και ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στο τελευταίο, όπως είδαμε, Περιφερειακό Συμβούλιο με αφορμή τον προϋπολογισμό. Μια συνολική επίσης αποτίμηση του έργου και φαντάζομαι πως είστε ικανοποιημένος από τους αναπτυξιακούς δείκτες που παρουσιάστηκαν. Ναι, η αλήθεια είναι πως εχθές λοιπόν είναι γεγονός ότι υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2023. Μας καταδεικνύει λοιπόν ο προϋπολογισμός όλη αυτή την προσπάθεια και την δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Μπαίνουμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας μας ως Περιφερειακή Αρχή. Για μας είναι γνωστό σε όλους όσους αποτελούμε μέλη της Περιφερειακής Αρχής και η δουλειά που γίνεται, αλλά και ο τρόπος που όλοι μας προσπαθούμε να προσφέρουμε και να δώσουμε αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο μας. Το θέμα δεν είναι λοιπόν να καταλάβουμε εμείς τη διαφορά, αλλά να το καταλαβαίνει ο πολίτης της Δυτικής Ελλάδας, και νομίζω πως γίνεται αντιληπτό ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Άλλωστε οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια και μέσω των αριθμών αποδεικνύεται ότι σε σχέση με το 2019 μπαίνουμε στο 2023 με μια αύξηση του προϋπολογισμού 70%. Αυτό και μόνο καταδεικνύει και την προσπάθεια αλλά και το πόσο σημαντικό είναι. Και όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε χθες ο Περιφερειάρχης, και νομίζω ότι εκεί αποτυπώνεται η όλη προσπάθεια η δικιά μας, πάβει πια η Δυτική Ελλάδα να αποτελεί τον φτωχό συγγενή των περιφερειών, πάβει πια η Δυτική Ελλάδα να αποτελεί κομπάρσο και αποδεικνύει στην πράξη ότι όχι μόνο βάσει ονόματος, αλλά και βάσει δυναμικής και προοπτικής, είναι μια περιφέρεια που αναπτύσσεται γοργά. Και πιστεύω ότι η εποχή που έχουμε μπροστά μας, τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας, έχουν όλο και πιο θετικό πρόσημο και θα φανεί στην πορεία και το 2023 αλλά και τα επόμενα χρόνια σε πόσο καλό δρόμο βρισκόμαστε και ότι σιγά σιγά η Δυτική Ελλάδα θα αποκτήσει τη θέση που της πρέπει στην ελληνική επικράτεια. Η πορεία αυτή σας οδηγεί, φαντάζομαι, να είστε και πάλι υποψήφιος στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023, στο πλευρό πάντα του Νεκτάριου Φαρμάκη. Δεν χωράει αμφισβήτηση αυτό. Είμαι μέλος της Περιφερειακής Αρχής, είμαι μέλος της ομάδας, είμαι αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού, εθελοντισμού και ολυμπισμού τα τελευταία δύο χρόνια. Μπαίνω στον τρίτο χρόνο της θητείας μου, γιατί αντιπεριφέρεια αθλητισμού, εθελοντισμού και ολυμπισμού θεσμοθετήθηκε ένα χρόνο μετά από τις πρώτες αντιπεριφέρειες. Δεν χωρά αμφισβήτηση αυτό και βέβαια θα είμαι στο πλευρό του Περιφερειάρχη, του Νεκτάριου του Φαρμάκη, και βέβαια θα είμαι ξανά υποψήφιος με την παράταξη όλα από την αρχή. Μετά από αυτή την παρένθεση λοιπόν να περάσουμε και πάλι στον τομέα σας. Αλλαγή νοοτροπία τα τελευταία χρόνια από την περιφέρεια, καθώς δίνεται έμφαση στην συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις, κυρίως στην προσέλευση μεγάλων διοργανώσεων στην Ηλία αλλά και την Δυτική Ελλάδα συνολικά. Φαντάζομαι αυτό ότι είναι ο στόχος σας αυτός από τη μέρα που αναλάβατε τα καθήκοντά σας.
Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό, όπως προανέφερα, το ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Αττικής Ελλάδας, σε μια κατεξοχήν περιφέρεια η οποία αγαπά τον αθλητισμό, αλλά έχει και αθλητικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι βρισκόμαστε στη γενέτειρα του Ολυμπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θεσμοθετήθηκε λοιπόν το 2020, από το Σεπτέμβριο του 2020, η Αντιπεριφέρεια Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού, της οποίας ο Περιφερειάρχης μου έχει κάνει την τιμή να προείσταμε. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν ο στόχος που τέθηκε ήταν να ανταποκριθούμε στο όνομα αυτής της περιφέρειας. Θα έπρεπε λοιπόν με κάθε τρόπο, δουλεύοντας και έτσι προσπαθώντας πάρα πολύ, να προσελκύσουμε αθλητισμό, να προσελκύσουμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και αθλητικό τουρισμό. Κάτι το οποίο και επίσης ο δεύτερος στόχος, να σταθούμε δίπλα στα αθλητικά σωματεία, στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία και στα επαγγελματικά αθλητικά σωματεία της περιφέρειάς μας, που νομίζω ότι το καταφέρνουμε. Νομίζω ότι ο στόχος αυτός, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται όλο και πιο αντιληπτό από τους ανθρώπους του αθλητισμού, από την αθλητική κοινότητα της Δυτικής Ελλάδος, ότι υπάρχει ένας φορέας όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ένας πολύ σοβαρός φορέας, ο οποίος βρίσκεται δίπλα τους, αγκαλιάζει όλα τα αθλητικά σωματεία, αλλά και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να φέρουμε αθλητικό τουρισμό, να προσελκύσουμε αθλητικές διοργανώσεις, μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις πανελληνίου, πανευρωπαϊκού και παγκοσμίου επίπεδου και βεληνικούς. Οπότε νομίζω ότι και σε αυτό τον τομέα και στον αθλητισμό, όχι γιατί είμαι εγώ σε αυτή τη θέση, αλλά με συνολική προσπάθεια από όλους μας, δείχνουμε έτσι ένα πρόσωπο, μια ανάπτυξη, μια αναπτυξιακή προοπτική και ένα, επιτρέψτε μου την έκφραση, αθλητικό πρόσωπο για την περιφέρεια. Και μου δίνετε το πάτημα να ρωτήσω ποιος είναι ο επόμενος μεγάλος σας στόχος το επόμενο διάστημα. Να περιμένουμε κάποια άλλη μεγάλη διοργάνωση μέσα στον επόμενο χρόνο, εκτός από αυτές που ήδη γνωρίζουμε? Ανακοινώθηκε πριν λίγες μέρες ίσως η μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει έρθει έως τώρα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, και αυτή δεν είναι άλλη από το Letap 3, ένας ποδηλατικός αγώνας επίπεδου παγκοσμίου, θα έλεγα, by Tour de France. Όταν λέμε Tour de France, όταν μιλάμε για την Tour de France, μιλάμε για το γύρο της Γαλλίας, τον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας, ο οποίος αποτελεί μετά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου και τους Ολυμπιακούς Αγώνες την τρίτη πιο αναγνωρίσιμη αθλητική διοργάνωση. Αυτή λοιπόν η διοργάνωση έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αποτελεί το κορυφαίο ποδηλατικό γεγονός που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στη χώρα. Πρέπει όλοι μας να το αντιληφθούμε και όλοι μας να δουλέψουμε γι' αυτό. Είναι νομίζω στους στόχους μας να συνεχίσουμε να φέρνουμε στην περιοχή μας τόσο μεγάλες διοργανώσεις. Στην Ηλία λοιπόν πρώτη φορά έρχεται μια τόσο μεγάλη διοργάνωση. Σίγουρα είμαστε σε επικοινωνία και σε συνεχή επαφή με τις ομοσπονδίες καθώς και με άλλους φορείς για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κι άλλου τέτοιου βεληνικούς διοργανώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο. Ίσως τη νέα χρονιά να σας ανακοινώσουμε και κάτι ακόμα. Στην περιφέρεια γενικώς υπάρχουν διοργανώσεις οι οποίες θα φιλοξενηθούν το 2023. Ο στόχος όμως για τις αρχές τουλάχιστον του 2023 είναι να σταθούμε για άλλη μια φορά αρρωγή στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία. Θέλουμε λοιπόν να καταφέρουμε μέσα από συνεχείς διεργασίες να βοηθήσουμε τα αθλητικά σωματεία, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι έτσι μετά την περίοδο της πανδημίας περνούν μια πολύ δύσκολη περίοδο επανάκαμψης και επανεκκίνησης, να βοηθήσουμε τα αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία όσον αφορά τις μετακινήσεις για πανελλήνιους αγώνες, πανελλήνιου επίπεδου. Ο ένας στόχος είναι αυτός και ο δεύτερος στόχος είναι να μπορέσουμε να εξοπλίσουμε τους χώρους άθλησης, δηλαδή τα στάδια μας, με εξοπλισμό ο οποίος θα μας ζητηθεί από τα ίδια τα σωματεία ή από τους φορείς αλφα βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι η Δήμη. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια, έτσι όπως προανέφερα, διεργασία όσον αφορά αυτές τις διαδικασίες. Σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και ανακοινώσεις με τη νέα χρονιά. Και νομίζω ότι το σημαντικότερο από όλα όσα είπαμε και λέμε σήμερα είναι ότι καταδεικνύουμε με κάθε μας πράξη ότι αγκαλιάζουμε τα αθλητικά σωματεία, τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, αλλά και τους ανθρώπους αυτούς που ασχολούνται και αγαπούν τον αθλητισμό και βλέπουν ότι υπάρχει ένας πολύ σημαντικός φορέας, όπως προανέφερα ξανά, όπως είναι η περιφέρεια, που είναι δίπλα τους και τους στηρίζει σε κάθε τους βήμα, σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του αθλητικού ιδεώδους. Κύριε Νικολακόπουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχετε.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλές γιορτές σε όλους με υγεία. Έρχεται και στη χώρα μας αρχής γενομένης από τα διοικητικά δικαστήρια η δυνατότητα εκδίκασης υποθέσεων μέσω ψηφιακού συστήματος. Στο νέο μέτρο της ψηφιακής δίκης που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιδρούν έντονα οι νομικοί, επισημαίνοντας ότι θα αποτελέσει το πρώτο μέτρο για την κατάργηση και συγχώνευση πρωτοδικείων αλλά και άλλων δικαστηρίων. Οι ψηφιακές δίκες αναμένεται να επεκταθούν κατά περιπτώσεις και με κατηγορούμενους που θα απολογούνται μέσα από τα σοφρονιστικά καταστήματα. Οπότε θα και οι προσαγωγές αλλά και ο κίνδυνος απόδρασης και τα έξοδα του κράτους. Με τηλεδιασκέψεις, ακόμα και με το Zoom που μπήκε στη ζωή μας κατά την πανδημία, θα μπορούν πλέον να καταθέτουν μάρτυρες στις δικαστικές αίθουσες. Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στους κόλπους των νομικών. Δεν διχάζουν τον νομικό κόσμο αυτές οι προτάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Θα έλεγα ότι τον βρίσκουν σύσσωμο αντίθετο σε αυτές τις προτάσεις και στην προωθούμενη αυτή νέα μορφή διεξαγωγής των δικών. Στόχος του Υπουργείου είναι μέχρι το Μάιο του 2024 να έχει υλοποιηθεί το έργο σε όλη τη χώρα. Προς το παρόν, η αρχή γίνεται στα μεγάλα διοικητικά δικαστήρια, ανάμεσά τους και το δικαστικό Μεγαροπατρών, το οποίο εκδικάζει και υποθέσεις του νομού Ηλίας. Οδηγεί σε ένα επόμενο που είναι η κατάργηση πολλών περιφερειακών δικαστηρίων. Σκοπός δηλαδή είναι η δημιουργία κάποιων μεγάλων διοικητικών πρωτοδικείων ή διοικητικών εφετείων σε κάποιες μόνο πόλεις της χώρας και σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις να υπάρχουν δικαστήρια τηλεματικής όπου μόνο μέσω ψηφιακής σύνδεσης οι πολίτες και οι δικηγόροι θα μπορούν να συνδέονται με τους δικαστές που θα δικάζουν τις υποθέσεις. Ένας πολίτης που πρόκειται να καταθέσει σε ένα δικαστήριο σε άλλη περιοχή της χώρας θα μπορεί να μπαίνει από το σπίτι του στο διαδίκτυο και να υποβάλει αίτηση ώστε να εξεταστεί εξ αποστάσεως. Το αίτημα θα καταγράφεται σε ένα σύστημα διαχείρισης κρατήσεων και ρόλων εργασίας και μετά θα εγκρίνεται ή θα απορρίπτεται από τους δικαστές. Εφόσον εγκρίνεται, θα πηγαίνει στο κοντινότερο δικαστικό τμήμα της περιοχής του, το οποίο διαθέτει το αντίστοιχο σύστημα, αφού προβλέπονται πανελλαδικά 250 σταθερά και 151 κινητά σημεία. Στην πράξη θα αποδειχτεί ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ούτε μπορούν να γίνουν με τόσο μεγάλη ευκολία όσο οραματίζεται το Υπουργείο και ευελπιστεί ότι θα πετύχει. Το μέτρο αναμένεται να επεκταθεί κατά περιπτώσεις και με κατηγορούμενους που θα απολογούνται μέσα από τα σοφρονιστικά καταστήματα, οπότε θα περιοριστούν οι προσαγωγές, ο κίνδυνος απόδρασης και τα έξοδα του κράτους. Οι λεγόμενες τηλεδίκες είναι ευρέως διαδεδομένες σε χώρες του εξωτερικού. Το σχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης ακόμα δεν το έχουμε δει. Υπάρχει ένα πόρισμα μιας επιτροπής η οποία έχει συσταθεί και η οποία κατέληξε σε κάποιες προτάσεις, μία εκ των οποίων είναι πράγματι κάποιες δίκες, αυτές οι οποίες αφορούν τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και της διοίκησης, οι λεγόμενες διοικητικές δίκες, αυτές που γίνονται στα διοικητικά δικαστήρια, να μπορούν να διεξάγονται και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μέσω τηλεματικής. Στη φυλακή οδηγήθηκαν μέχρι την τακτική δικάση μοταρχικά μέλη της Πύρας με τα συνδρομητικά κανάλια, με τα διαφυγόντα κέρδη για τις εταιρείες να φτάνουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Οι ίδιοι είχαν αποκομίσει από την παράνομη δραστηριότητά τους περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ. Οι τρεις προφυλακισμένοι είναι από την Πάτρα και ιδιαίτερα γνωστοί στην τοπική κοινωνία, με τους δύο πρώτους να είναι αδέλφια και να διατηρούν κατάστημα εστίασης στο Ρίο. Μαραθώνια ήταν η απολογία των 7 μελών του Διεθνούς Κυκλώματος Πειρατείας Συνδρομητικών Καναλιών που εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο πατρινός αρχηγός και ιδιοκτήτης καφετέρειας και ο αδελφός του, αλλά και επίσης πατρινός υπαρχηγός. Πρόκειται για τους τρεις κατηγορούμενους που, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχαν επενδύσει σε καταστήματα εμπορίας ειδών αρτοποιίας, λιανικού εμπορίου προϊόντων καφέ και μάντρες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων σε Πάτρα και Ιωάννινα, αστρονομικά ποσά από τα 2 εκατομμύρια ευρώ που αποκόμισαν από την παράνομη δράση τους κατά την τελευταία εξαετία. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης από 3.000 έως 10.000 ευρώ κατά περίπτωση. Επιπλέον, τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και η εμφάνιση κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους. Υπενθυμίζεται πως η ζημιά για τα κανάλια και τις εταιρείες ανέρχονται στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τα τελευταία 6 χρόνια χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, παράνομο λογισμικό καθώς και ειδικούς αποκωδικοποιητές. Με αυτά τα μέσα, κατάφεραν να αποκωδικοποιούν και να αναμεταδίδουν με παράνομο τρόπο τηλεοπτικά προγράμματα προστατευόμενων συνδρομητικών τηλεοπτικών οργανισμών, εισπράττοντας συνδρομές για τις παράνομες υπηρεσίες που παρήχαν.
Τα μέλη της οργάνωσης, έχοντας πελατολόγιο στην Ελλάδα αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, είχαν δημιουργήσει παράνομη διαδικτυακή πλατφόρμα και ανάλογα με την ηγετική θέση και το ρόλο που κατήχαν, λειτουργούσαν ως διαχειριστές ή ως πολιτές τόσο των παράνομων διαδικτυακών παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και των παράνομων συσκευών αναμετάδοσης. Επίσης, τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ειδικό πρόγραμμα διαχείρισης συνδρομητών, εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε κινητό τηλέφωνο, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα του πελατολογίου τους και ειδικότερα όσον αφορά την εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων, την ημερομηνία λήξης περίοδου συνδρομής με βάση την πληρωμή και τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου. Ακόμα ένα μεγάλο έργο για την βελτίωση της αγροτικής οδοποίησης του Δήμου Πηνιού ξεκινά ύστερα από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Δημάρχου Ανδρέα Μαρίνου. Το έργο συμβάλλει αφενός στην βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων της παραγωγής, διευκολύνοντας την ασφαλή πρόσβαση στον τόπο εργασίας τους, αλλά και τον εξυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, δηλαδή εύκολη πρόσβαση μηχανών και διακίνηση παραγωγής, αλλά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. Μέχρι προς την αντιπολίτευση ότι η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πηνιού έχει κάνει όλα τα χρόνια της θητείας της θαυμάσια δουλειά και θα συνεχίσει, υπέγραψε χθες την σύμβαση του έργου 2.400.000 ευρώ για την αγροτική οδοποιία ο Δήμαρχος Ανδρέας Μαρίνος. Μια μεγάλη μέρα σήμερα για τον Δήμο Πηνιού. Η συνέχεια των μεγάλων ημερών, για να είμαι πιο σαφής, έργα που τα προγραμματίσαμε οι ίδιοι, έργα που σήμερα συμβασιοποιούνται, όπως το συγκεκριμένο που αφορά στην βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Έργα που οραματιστήκαμε, σχεδιάσαμε, μελετήσαμε, εκτελέσαμε, όπως το έργο της Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Ρίτσης, με τον κύριο Μαρίνο να αφήνει ξεκάθαρες αιχμές για τα όσα καταλογίζονται στη Δημοτική Αρχή, αναφερόμενος στα έργα που οραματίστηκε, σχεδίασε, μελέτησε και εκτελεί η Δημοτική Αρχή Πηνιού. Κατά την υπογραφή σύμβασης, ο κύριος Μαρίνος χαρακτήρισε ως ακόμα μία μεγάλη μέρα για τον Δήμο Πηνιού την υπογραφή της σύμβασης, ευχαριστώντας τόσο την τεχνική υπηρεσία, τους υπαλλήλους και τον αντιδήμαρχο Γιώργο Κολοκατίνη, που ήταν παρόν για την επίτευξη όλων των στόχων. Η αρχή, η οποία κατά νύχτα ημερών παλεύει και βεβαίως βρίσκεται δίπλα στο συνάνθρωπο με το μεγάλο κοινωνικό έργο, με την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης, με τη λειτουργία όλων των δομών ταγμένες στην υπηρεσία των δήμοτών μας, με την αναβίωση μεγάλων εκδηλώσεων όπως τα ανθεστήρια του Μαΐου, με τη δημιουργία φυτωρίου για να μην έχουμε δαπάνες από το Δήμο, έτσι ώστε να προμηθευόμαστε τα λουλούδια και τα θάμνους και πόες και δέντρα, για να έχουμε τον Δήμο μας πεντακάθαρο, όπως τον βλέπει όλος ο κόσμος και τον χαιρετεύει. Το νέο τους Διοικητικό Συμβούλιο καλούνται να εκλέξουν σήμερα οι καθηγητές του Νομού Ηλίας στις εκλογές που πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Μέρος παίρνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι μόνιμοι αναπληρωτές, ορομίστοι, αποσπασμένοι από άλλες πίστες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στα γραφεία. Μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης για τον απολογισμό δράσης και των οικονομικών. Στις κάλπες καλούνται να προσέλθουν σήμερα όλοι οι καθηγητές του Νομού Ηλίας για την ανάδειξη του νέου τους Διοικητικού Συμβουλίου. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει από τις 11 το πρωί και λήγει στις 7 το απόγευμα. Οι εκλογές πραγματοποιούνται στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Εκεί καλούνται να πάρουν μέρος όλοι οι εκπαιδευτικοί, μόνιμοι αναπληρωτές και ορομίστοι, αποσπασμένοι από άλλα πίστε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και στα γραφεία. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί του Νομού Ηλίας ψηφίζουν για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, δηλαδή της ΕΛΜΕ Ηλίας. Κάθε χρόνο καλούμαστε τον Δεκέμβρη να βγάλουμε το Προεδρείο, να βγάλουμε δηλαδή το σώμα που θα μας εκπροσωπήσει για την επόμενη χρόνια, συνδικαλιστική χρονιά, στο πρωτοβάθμιο μας σωματείο. Η συνδρομή για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς παραμένει στα 18 ευρώ,
ενώ για τους αναπληρωτές και ορομίσθιους στα 10. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πληρώσουν την συνδρομή τους και σήμερα η μέρα των εκλογών, ενώ αυτοί που δεν πληρώνουν είναι οι εκπαιδευτικοί στους οποίους γίνεται παρακράτηση από την ενιαία αρχή πληρωμών. Αξίζει να σημειωθεί πως μία ημέρα πριν έγινε και η γενική συνέλευση για τον απολογισμό δράσης και τον οικονομικό απολογισμό της Ελμή Ηλίας στο 4ο Γενικό Λύκειο Πύργου. Καλούμε όλους τους συναδέλφους βέβαια να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε βέβαια ότι όσοι πιο πολλοί συμμετέχουν, τόσο πιο δυνατό θα είναι το σωματείο, τόσο πιο δυνατό θα βγει από αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να στο επόμενο διάστημα πιο δυναμικά και ενωτικά να διεκδικήσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα, τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας και των οικογενειών τους. Με μεγάλη επιτυχία και μπροστά σε ένα πυκνό ακροατήριο στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου έγινε η παρουσίαση του ποιητικού πονήματος του Δημήτρη Κορίζη. Επερχόμενες ατμόσφαιρες με θαυμάσιους ομιλητές, πνεύματος και επιστήμης. Την ποιητική του συλλογή με τίτλο «Επερχόμενες ατμόσφαιρες» παρουσίασε στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Λάτσιου Δημοτικού Μεγάρου ο Δημήτρης Κορίζης και η εκδόσεις Βεργίνα. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου απόψε που παρουσιάζουμε στο Λάτσιο Δημοτικό Μεγάρο την τρίτη μου ποιητική συλλογή «Επερχόμενες ατμόσφαιρες». Είχαμε καιρό να τα πούμε λόγω του κορονοϊού, αλλά να που πέρασαν όλα και βρεθήκαμε πάλι να μιλήσουμε για ποιήση, να βρεθούμε όλοι μαζί και να τραγουδήσουμε ταυτοχρόνως. Η νέα αυτή ποιητική συλλογή του Δημήτρη Κορίζη είναι ένα έργο κοινωνικού χαρακτήρα με πολλά βιωματικά στοιχεία. Η έμπνευση του δημιουργού παραμπέει ανάμεσα στο φυσικό και μεταφυσικό, στο παρελθόν και το μέλλον. Ο δημιουργός θέλησε να εκφράσει τις εσωτερικές του ανησυχίες και σκέψεις και να τις μοιραστεί με τον αναγνώστη. Μιλώ με φάρμακο την τέχνη. Δεν σας κρύβω ότι διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τα ποίηματα του Τζίμι, με παρασέρνει ο στίχος του που τρέχει σαν κορδέλα. Στο βάθος πινελιές λυρισμού που αντλούν την έμπνευσή τους από τις παραδόσεις που πληροδότησαν ο Ρίτσος και ο Κατσαρός. Ο φίλος μας, ο Πυριώτης, ο Δημήτρης ο Κορίζης, τολμά την τρίτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Επερχόμενες ατμόσφαιρες», με την αλληγορική διάσταση των λέξεων που χρησιμοποιεί, με την ευαισθησία που τον διακρίνει. Είναι μια παρουσία που υπόσχεται πολλά στον χώρο των γραμμάτων. Του ευχόμαστε και αυτή η έκδοση να είναι καλοτάξιδη. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ομιλίες πραγματοποίησαν ο επίκουρος καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Βαλιντές, η γιατρός και οικαστικός Βάνα Δήμου, η δόκτωρ της κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Δήμητρα Πλαφουντζή, ο φιλόλογος και διευθυντής του Τρίτου Λυκείου Πύργου Αντώνης Πανός. Γιαγιές, στις κήτες τις ερημικές, στο μουχλιασμένο χώμα και την πέτρα, τα έσχατα ζωγραφίσανε οι ταπεινοί. Όταν τα δέντρα αντί για φύλλα βλαστήσουν ρίζες στον αέρα, τα πουλιά όλα μονόφτερα σαν σπαθιά θα χαράζουνε τον ουρανό ώσπου να στάξουν αίματα μαύρα. Εννοώ ότι κάποια στιγμή διαβάζοντας τα δείγματά του βλέπω μια αίσθηση αμφιβολίας και αβεβαιότητας. Μπορεί να είμαστε ταπεινοί να αναζητούμε το καινούριο και να το επιδιώκουμε, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτή την πορεία προκειμένου να υπερνικηθεί αυτό το παλιό. Η παρουσίαση της ποιητικής αυτής συλλογής περιλάμβανε και απαγγελίες από την φιλόλογο Κατερίνα Φλέσσα και την ηθοποιό Ναντίνα Σπηλιοπούλου. Ενώ συμμετείχε και ο γιος του Δημήτρη Κορίζη, Γιάννης. Εκεί θα ψάξω να σε βρω κι ας υποφέρω, σίγουρα με το για σε μη, με την παλάμη μου κλειστή θα κουμπίσω. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.